παιδεία και ένα σωστή εκπαιδεία. Το 1925 έφυγαν από την Άγιο Γεωργίτη και ήρθαν και κατεστάθηκαν μόνιμα στη Βόρεια Έλληνα στο χωριό Παράκτη. Εκεί ο Πατριάκος έμαθε τα πρώτα γράμματα και ένα εξοπλίστη της Αγίας Παρουσίας του χωριού Αυτολικού του σχολείου. Ήταν πραγματικά πολύ καλό σαν δημοτικό. Δεν προχώρησε όμως περισσότερο γιατί η στόχη και ανέστηση της οικογένειας το δεν μπόρεσε να τον κάνει να μάθει γράμμα. Παρόλα τα αυτά όμως, με σεβασμό, με υπακοή, το θέλημα των γονιών του, παρέμενε στο χωριό, ακολούθησε τον πατέρα του στις δουλειές του, τον βοηθούσε και τον μπορούσε και ως τότε ο πατήρι Άκουος μετέφθηκε στις 47 στο στρατό. Υπηρέτησε 3 ολόκληρα χρόνια στο στρατό, στην εσωτερική καθοδήγηση του τότε συνταγματάρχη Πολυκάρπου Ζώη, ενός εξαιρέτου ανθρώπου που τον αγάπησε, τον εκτίμησε, τον πρόσεξε, θέλει κανείς να του πανεί. Τελειώντας το στρατό του 1952, αφού ποτέ άκουσα τον κόσμο, ήρθε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, τεκάρι μοναχός και στις 18 Δεκεμβρίου 1923 ήταν διάκονο, την επόμενη μέρα του 19 Δεκεμβρίου πρεσβύτερο. Ηγούμενος τότε του μοναστήρι ήταν ο μακαριστός πατερικός μουσουλμάς, ο οποίος σοφά καταργούσε το μακαριστό γέροντα της παν έργων αγαθών και βάρους μέσα στο μοναστήρι. Σαν ηγούμενος ο πατερικός διέπρεπε στο μοναστήρι και μαζί με τον γέροντα μακαριστό πατέρα Ιάκωβο κατόρθωσαν να ανακαινήσουν το μοναστήρι, να νοικοδομήσουν το μοναστήρι που είχε δυστυχώς καταστραφεί από τις αλληπάλληλες περιφορίες, είτε μέσα στο συμμορήτο πόλεμο, είτε νωρίτερα από τους Γερμανούς και Ιταλούς κλπ. Ανέλαβε το μοναστήρι, κουράστηκε πραγματικά, ταλαιπωρήθηκε γιατί στο μοναστήρι ήθελε πολλή δουλειά και αργότερα ήρθε στο μοναστήρι ο πατήρ Γρηγόριος Σάμαρης και έτσι λοιπόν άρχισε και γιώργος να ξεκουράσει λιγάκι διότι η ταλαιπωρία τον είχε καταστήσει τόσο ταλαιπωρημένο και ήθελε οπωσδήποτε κάποια βοήθεια. Ο μακαριστός πατήρ Νικόδημος πάνω του έλεγε να προσέξει λίγο την υγεία του διότι είχε εκλογιστεί. Αλλά αργότερα όμως και με τη βοήθεια του γέροντα και με τη βοήθεια των άλλων πατέρων στο μοναστήρι, ο πατήρ Άκουος ανάστηκε λίγο στο μοναστήρι και όπως είναι το φυσικό έπεσε παντού πότε μετά γυρίσανε, πότε σε άλλες εργασίες του μοναστηριού για να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι στο μοναστήρι. Ο μακαριστός ηγούμενος πατέρ Νικόδημος έφυγε από το μοναστήρι το 1972. Τη μονή τότε την έλαβε ο πατήρ Χριστόδουλος στην Λούκα, στην ηγούμενος του Χριστού Μωσίου και παρόλα που ήταν νέος άνθρωπος, ο πατήρ Άκουμος όμως έκανε υπακοή χάρη του μοναστηριού, χωρίς να βοηθήσει, χωρίς τίποτα, και ότι πραγματικά παραβλήθηκε και δεν τον έλεγε αυτός που είπε και η σειρά του να γράψει ένα φίλο. Ο νύν συμβασμένος του Μητροπολίτης Χαλκίδης του κύριου κ. Χρυσότομο, το 1975, μαθαίνοντας την ενάρρηση της ζωής του γέροντα, του ανέστησε την ηγουμενία του μοναστηριού και την κράτησε μέχρι την τελευταία του στιγμή. Σαν ηγούμενος πατριάρχος, διέπρεψε αγαπητοί μου χριστιανοί στο μοναστήρι. Το μοναστήρι έφτασε μέχρι εδώ που βρίσκεται σήμερα, κάτω από την σοφή καθοδήγηση του γέρου. 18 ολόκληρα χρόνια στο μοναστήρι μας ήταν 3 άτομα. Ο γέροντας, εγώ και ο πατήρ Σεραφείμ. Από το 1907 και μετά ήταν άλλοι 7 πατέρες του μοναστήρι, ο πατήρ Αλέξιος, ο πατήρ
Νικόδημο, ο πατήρ Ιάκωβο, ο πατήρ Δαβίδ, ο πατήρ Γαβριήλ, ο πατήρ Εφραίμ, ο πατήρ Παύλο και ο πατήρ Ευθύμιο σήμερα. Έτσι λοιπόν, φεύγοντα το γέροντα για την άλλη ζωή, άφησε το μοναστήρι 9 πατέρε. Η ζωή του γέροντα ήταν πράγματι θαυμαστή. Ποιος άνθρωπος δεν παίρνει στο μοναστήρι και δεν έχει πει κάτι για τον γέροντα? Ποιος άνθρωπος δεν ζήτησε τη βοήθεια του γέροντα και δεν τον βρήκε στο σιωπάλο? Ποιος άνθρωπος κουρασμένος στην αμαρτία δεν έχει κουράσει στα κρακίνη του γέροντα? Ποιος άνθρωπος, ποιος άνθρωπος δεν ζήτησε την ευλογία του γέροντα και δεν έγινε καλά? Ποια άδειξη μητέρα δεν ζήτησε ευλογία του γέροντα και δεν απέκτησε παιδί? Πολλά και εξαίσια είναι τα πράγματα που επιτελούσε ο γέροντας όταν ζούσε, αλλά και μετά την ασυγκρουσή του, η οποία συνέβησε να είναι στις 21 Νοεμβρίου του 1991, η μέρα των ιστοδίων της Παναγίας μας. Θα σας πω δύο από τα πολλά θαύματα του γέροντα μετά την ασυγκρουσή του. Στις 4 Μαΐου του 1903 επισκέφθηκα τη Μονή το Αγίου Ιεροσύμου στο Λουτράκι της Κορινθίας. Εκεί η Σεβαστική ρώτησα Μακαρία μας είπε το εξής. Όταν ζούσε ο Μακαριστός γέροντας, δεν τον είχαμε γνωρίσει. Τώρα όμως που τιμήθηκε, τον έφερε πάντα κοντά μας. Και μας είπε το εξής περιστατικό. Μία πολύ γνωστή εισιτηρία, γνωστή του μοναστηριού, πολλές φορές του χειρουργείου και από καρκίνο. Τελευταία όμως έφερε στο χέρι της ένα όγκο πάνω και είπε το εξής γερόντα, προτιμώ να πεθάνω παρά να μπω πάνω στο μαχαίρι του χειρουργείου. Εκείνη την ώρα γερόντισε, διάβασε λέει το βιβλίο του γέροντα και της λέει, πάρε παιδί μου το βιβλίο, παρακάλεσε τον πατέρα Ιάκωβο με τον Άγιο στον άνθρωπο και θα σε κάνει καλά. Η γυναίκα πήρε το βιβλίο στο χέρι, τα χέρια της, προσήκε την εικόνα, το έσυξε στην αγκαλιά της και παρακάλεσε τον γέροντα. Γέροντα, κάνε με καλά, είμαστε πατριωτάκια, του λέει. Και στάβωσε με το βιβλίο του χέρι. Και όσο στάβωσε, όπως μας πει η Ρώτησα, την άλλη μέρα δεν υπήρχε ούτε όμως το βιβλίο του. Η κυρία έγινε καλά και δόξησε τον Θεό. Το Σάββατο, στις αποδόσεις της εργοσίας, βρέθηκα στον Βόλο για κάποια δουλειά. Εκκλησιάστηκα στον Άγιο Κωνσταντίνο του Βόλου. Μετά στη λειτουργία, με παίρνει μια κυρία τηλέφωνο και μου λέει, «Γέροντα, λέγομαι Μαρία Γκέκα. Είχα γνωρίσει τον Γέροντα και χάρηκα πολύ που σας είδα στην εκκλησία. Έχω όμως να σας αναφέρω ένα θαύμα του Γέροντα που έγινε στο παιδί μου. Το παιδί μου αρρώστηκε και έπεσε στο κρεβάτι από πολλούς πόνους. 4 ημέρες δεν μπορούσε καν να κλείσει μάτια από τους πόνους. Μάλιστα, την τελευταία μέρα τον έπιασε ένα τόσο δυνατό πόνο και μου λέει η μητέρα προσευχή του γιατί δεν αντέχω τα καλά. Εκείνη του λέει και θα προσευχηθώ στον πατέρα Ιάκωβο και εκείνο θα σε κάνει καλά. Και παρακάλεσε την όλη τη σκέψη του γέροντα να δώσει στο περίπτωση λίγο ύπνο, να ξεκουραστεί. Και όταν το άγνωστο, ενώ έχει 4-5 μέρε την εκδοχή που μου είπε, το πήρε αμέσω στο ύπνο. Κάποτε να κοιμηθεί μέχρι το πρωί, και όταν το πρωί το ξύπνησε, θα ειδεί πώ είναι, πώ αισθάνεται, το παιδί του είπε ότι με πάρα πολύ καλά και δεν χρειάζεται ούτε πάμε καλά ούτε οτιδήποτε. Και όταν η κυρία, η μητέρα του είπε, παρακάλεσε τον πατέρα Ιάκωβο που δεν έκανε, και ευχαρίστησε έδωρο, εκείνο τη εμπειρία. Την ευχαρίστησε με μητέρα τη νύχτα, διότι τον είδε στον ύπνο μου και μου είπε ότι με έκανε καλά. Με πολύ σύντομη αγαπητή μου αδελφή, αλλά πάνω στον γέροντα, μπορείτε να καταλάβετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος γέροντας. Εύχομαι την ευλογία του Θεού, την ευλογία του Ιαβίδ και την ευχή του Παπαγίου.
Δευτέρας Επιστολής Παύλου το Ανάγνωσμα. Τέκτος δημόσε, παρηγολούθηκα μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προσέλθη, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, τη διωγμή, τη παθήμαση, η αμυγέλετο εναντιοχεία, εν ηχονίω, εν λύστρη. Διότι ο μους γίνεκα και πάντων με ρίσπατο ο Κύριος, και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν, εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Πονηρίδε άνθρωποι και βόητες, προκόψους είναι επί το Κύρον, πλανώντες και πλανόμενοι, σύνδεμένε εν οι θέματες και επιστώσεις, ειδός παρατείνον θέματες, και ό,τι εκπρέχουν τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενα σε σωτήσεις, ιστοτηρίας, διαπίστεως, εις εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Ειρήνη πρόσχομα, δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Ήθεν ο Κύριος την παραπονή τάξη, άνθρωποι, δύο ανέβησαν εις το ιερό προσέξαστε, ο εις Φαρισαίος κι ο έθερος τελώνης. Ο Φαρισαίος ταθείς προς εαυτόν, τάκα προσήθηκετον, ο Θεός ευχαριστώσει, ότι μου τιμή ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άρπαγες, μυχή, ή κι ως ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκαθώ πάντα ως αυτόμε. Και ο τελώνης μακρόθεμεστος, ουκ ήθελε δουλεύους οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε, αλέπτυκτεν εις το σπίθος αφουλεύων, ο Θεός ηλάρτη τίμη το αμαρτωρό. Λέγω ημίν κατέβει ούτορ δε δικαιωμένος εις τον ύπο αυτού ή εκείνος, ότι πάσο υψώνε αυτόν ταπεινοποιήσεται. Πάντων των δωρητών, ευεργετών, αφιερωτών της Αγίας και Ιεράς Μονής Τάφης, πάντων των αξιωγών προσκυνητών, προσευχόντων εν τη Θεία και Ιεράν στο Αγίο Τάφη, και προσφερόντων τα τίμιοντρα πάθη, μετά των οικείων αυτών που νηστεί Κύριος ο Θεός και Βασιλεία αυτού, να μακαρίων και ειδήμαν και φόρων της Αγίας Μονής Τάφης, και βασών των Αγίων Θεσσιών, των υπερπίστεως και πατρίδος, τους μεγεθεσών των πατέρων και αδερφωνιών και συναγός, και όντα μα θεμνιόν έρσαμεν εν τη Αγία και το Θεσμό των Θεώτων, των ψυχών και των Θεών, βασιλικής προς τα αντίδρου. Και μετά το Πνεύματο Σου, ανασχόμεντας καρδία, έχομεν προς τον Κύριο, ευχαριστήσομεν το Κύριο. Δίκαιον εστίν.
Yeah.
Άγιος, ότι να φτιάξει τα καβόρα του Αγίου Κοκνοβιά και γενεύουνε. Και είχε Άγιος που πούσε λίγο τα όλα του γενεύω. Έχουν του κάνει και είχαν του καλά, σαν τη μέρα καλά. Αυτά βρήκαμε, αυτά είναι τα παλιά. Γιατί κανένας άγιος δεν είναι πορευμένος. Κανένας άγιος, βλέπεις, στην πόλη δεν είναι κανένας πορευμένος, όλοι τα γέννησαν μαλλιά τους είναι. Ας αφήσουμε τώρα που λένε, αν δεν είναι. Γιατί ξέρετε, έλεγε κάποιος, έλεγε, οι Τούρκοι τα είχαν τα γέννη και τα μαλλιά, δεν τα είχαν οι Τούρκοι, τα είχαν οι Άγιοι, και από αρχή του κόσμου που έπρεπε στους ανθρώπους, έτσι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, από την παλιά διαθήκη και από τους προβάτορές μας, βάζουμε τα γέννη μαλλιά τους. Αν δεν ξέρω τον προβάτο τον κληρικό με τα γέννη τα μαλλιά τους, τόσο δεν είναι κορεμένα. Αλλά είναι παρεμένα, δεν γίνονται τα μαλλιά δεν κάνουν. Ναι, αλλά αυτά που δικά μας πίσω, πώς δεν είναι. Εδώ λοιπόν είμαστε να βλέπουμε τους ανθρώπους. Λάω πως σε πάτε να σας πω, πατέρας μου, ο Χριστός μας ξέρει τι είπε, λέει. Μπορεί να φτάνει να αφήσουν αυτούς εις το όρμα του Πατρός και του Ιούχου να μας αμήν. Και πώς θα περάσουν από εκεί και ο Βαρναός και ο Παύλος, και πώς και τόσο πέρασε η Αγία Ελένη, πέρασε ο Κωνσταντίνος, τα μέσα σας, έχει πει το Σταυροβούνι, το μοναστήρι. Έχουμε γνωστοί μας οι πατέρες εκεί. Να βοηθήσουμε σε αυτούς, να βοηθήσουμε κι άλλους. Προχθές πέρασε ένας Κύπριος, ο παπάς,
ένα παιδί που έχει πέντε παιδιά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό ο ιερέα θα είναι. Ήταν ο πατέρα του 70 χρονών, λέει. Πέθανε η γριά του, η γυναίκα του. Λοιπόν, και ήταν με συγχωρείτε να πει τώρα εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη Λιβαδία σε μέρη, να γίνει λέει ιερομόναχο, να είναι στα μοναστηρικά γυναικείο. Και πόσο χρόνο είναι, 70. Έβγαζε ένα γεροντάκι, πέραν τα μαλάκια, τα γεννάκια του. Καλό, κάτι μόνο να γνωρίσει τι κάνει η αποστολή, γιατί η αποστολή του ιερέως είναι μεγάλη. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Αντί να σώσει την ψυχή, μην κολλάσουν. Λοιπόν, είναι ένα καλό άνθρωπο. Ευχόμαστε για τον Αγίου να στηρίζει πατέρα. Τι ήρθες. Έχει από πού να. Από τη Μικρά Ασία. Δικαίωμα τη, 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 δικαίωμα
αυτός δηλαδή, και τα χέρια των Ιούδια μας του Πριανού, Ιησού της Παρθένου. Εδώ σε πατριάρχης ο Ιερεμίας, όταν πήγε όσες με τον τον κάνει ασφόλη, δεν θέλει να πλαπίνει σε όσες δηλαδή. Και έχουν τα λείψαν των Αγίων, όλα εδώ, είναι του Αγίου Κυπριανού, του Μεγάλου Βασιλείου ένα κομματάκι από την Αγία Ποκάρα, του Αγίου των Άκρων Στεφάνου, του Αγίου Νεκταρίου, είναι πολλών Αγίων, των Αγίων Αρχείων, του Κορμάτου Δαμιανού, είναι του Αγίου Παντελείου Σοχέρη, του Αγίου Χαραλάμπους και όλα λείψαν Αγίων, δηλαδή τα είχε δώσει ο πατριάρχης του Ιερεμίας στην όψη, δηλαδή. Δηλαδή πολύ πάνω λείψαν τόσοι γέρος, ήρθε εδώ και εγώ τη χαμηλά. Αντιγράφει. Είναι πολύ θεματολογικό, Άγιος κάνει πολλά θαύματα. Καθώς και τους μέρους θαύματα έχουν πάει και για αυτή κάτω σαν καθάριος έφτιαξε θαύματα, και αυτό ήταν η μονή του Οσίου. Είναι πολύ θεματολογικό, κάνει πολλά θαύματα του Άγιος, μεγάλη χάρτη και έφτασε και η φήμη του Αγίου και στην Αφρική να βαπτίσουν μεγάλη να το όνομα του Οσίου Δαβίου. Και να στείλουν και φυλάδα και εγώ από το Αγίου να πανηγυρίσουν στην Αφρική κάπου, καθώς και στην Αμερική και σε όλα βέβαια τα μέρη. Και σε Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Εμφανίζει ο Άγιος παντού. Κάνει πολλά πράγματα. Θεραπεύει από διάφορες αρρώστιες, καρκίνο, κάτι, από μαγικά και διαφορετικά πράγματα και βοηθάει. Το θυμιατό του Αγίου. Το παιδί του Αγίου, στο οποίο είναι τότε το καταρχήν το ίδιο το θυμιατό, το αγόρασαν για την ιερά παράδοση, όπως πήγε ο Άγιος στη Ρωσία, έκανε ιερά για αυτή το μοναστήρι. Και τον έδωσαν πολλά μήνυμα, τόνο και το θυμιατό, αυτό είναι επίγνωσο, αυτό το θυμιατό θυμίζει όταν ήταν ιερέψο όσο δηλαδή. Έτσι εδώ ήταν ο χρός στην καταγωγή από την Λοκρίδα, ο Άγιος Γέροντας, πέντε από την Αταλάντα, από την Αταλάντα, από την Αταλάντα, από την Αταλάντα, από την Παρίσι. Πατήρ του Αγίου. Μετά έγινε μοναχό για 5 χρονών, πατέρα του Τριερεύση, με δεύτερα τεφάκια, δύο γόρια, δύο κουρίτσια. Πάνω σε αυτήν αγάπησε το χρυσό περισσότερο, του γονεί και τα αδέρφια του. Σκότει και έφυγε μετά, έγινε μοναχό και ήταν στην ασκήνη μαζί με τον Άγιο Στρατή του Δοκού, κάτω τη Λεβαδία. Και ο Άγιο μετά πέρασε από τον ιερό τόπο, ήρθε έξω στο μοναστήρι, ο οποίο είναι πολύ μεγάλο σε πολλά τα θάματα του Αγίου. Και βέβαια υπάρχει και φυλάδο του Αγίου που γράφει πολλά. Και ήρθε άγιος από τον Ιεροτόκο, έρχεται το μοναστήρι, αλλά το μοναστήρι δεν είναι τον Ιερό του Αγίου του Αγίου. Είναι η ίδια τοποθεσία, αλλά η Εκκλησία δεν είναι τον Ιερό του Αγίου, διότι το μοναστήρι κατεστράφηκε από τους Τούρκους. Το 1721, τον Ασχίλια Γρόσου για την Επανάσταση τότε, την Όπολη Λίμνης, οι Τούρκοι, και έλαβε και μέρος ο ηγούμενος ο Ιωακήμ, και ένας ιερομόναχος Ιωσήφ, και έλαβε μέρος σε μία μάχη, με την περιφέρεια, και έδωσε και 1000 Γρόσου για την Όπολη Λίμνης. Γι' αυτό και οι Εκκλησίες οι Τούρκοι έκαψαν τη μονή, επιπολύθηκαν τη μονή από τον Τούρκο και σφαγέρασαν τους πατέρες. Έτσι μόνο ένας από τους μοναχούς που πήγε στα ιερά του Σταμπόσιου και έφερε να παλέψει τον χρόνο, θα αρχίσει να το μοναστήρι. Μετά έφερε στο μοναστήρι το 1870 από σεισμούς. Είναι το 1887 η Εκκλησία του Αγίου, στον ίδιο τόπο τα πιο μικρότερα. Και το αρχαιοποστότητα είναι τα ιερά που λείψανα και κατακόμπια για να έρθει χαμηλά δικογραφίες του 16ου αιώνα. Και ο Άγιος το 1520 βασίζεται σε αυτή την πραγματική τοποθεσία, με δάκρυα, με προσευχές, με φόβους, πολλούς έχει τη μονή, ανοίγει το μοναστήρι του. Παρόλο που στο μοναστήρι ο Άγιος δεν κάτσε στο μοναστήρι και να είναι εδώ, να προσεύχεται, αλλά άφησε να ρωτηθούμενο, ο μοναχούς πατέρας άλλος, είχε πει στο ασκητήριο του, όσο λέτε και χθες και το είδατε, εκεί στο ασκητήριο του με έναν γύρο τα διάφορα, το θυμιατό του παιδί του, περνούσε ολόκληρη την εβδομάδα όσιος. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χρήματα, λαμπών. Μετά έρχονταν κάθε Σαββάτο εσφαίρα στο μοναστήρι, το πάνω που έχουμε έναν σταυρό. Τον περιμέναν οι πατέρες εκεί με θυμιατά, με τις καμπάνες, τον είχαν αναγνωρίσει πως ήταν Άγιος. Και είχε τον κάποιο Άγιος, λειτουργούσε λίγο το πρωί, γυρούσε ένα χρόνο μυστήριο, έπαιρνε το μοναστήριο, έδωσε πάλι το πατέρα και πήγε στο ασκητήριο. Μετά πρωί είναι η μισή του. Το δεσπότη αυτό και η μονή του κοιμήθηκε ο Άγιος. Έχουν πολλά, ο γύρος του πολύ μεγάλο στα γέννα. Αλλά με τότε εσείς έχετε την πίστη που θα δώσετε στον πρέπει που έρχεστε. Τώρα και 40 χρόνια έρχεστε, 45 χρόνια έρχεστε σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα. Θέλετε πολύ καλά και εσείς τον Άγιο, είναι πολύ θαυματουργός και κάνει πάρα πολλά πράγματα. Χάσει να είναι πάνω μαζί σας, να σε μισεί, να σε ευλογεί, σου χαρίζει υγεία χαρά και ευλογία ουράνια. Εύχομαι, χάσει να είναι μαζί σας. Είναι βέβαια το θαύμα του Αγίου, πάρα πολλά. Πολλές φορές την νύχτα, την πάρα σήμαντα, την
χτυπά την πόρτα μας όταν δούμε και λιγάκι αρχίσουμε, χτυπά το σήμα εδώ, χτυπά την πόρτα μας. Θα σου πάτε διάποτε, πάτε διάποτε, πάτε. Τα βαθμίσματα, ένα καλό για την εκδοχή και μπαίνει. Όσες φορές τον είδαν αυτόν τον Άγιο, θα σου λέω όχι να κάνεις τον Ισαγή, δεν να αναλώσει αυτά. Θα σου λέω ότι αν το ξεστούν, όσες φορές τον είδαν με τον Όστιο Δαβί, μέσα σε αυτόν τον ιερό κόπο, να κάνουν παράταση και να μπαίνουν στο ιερό και τον βλέπουν και στην Αγία Τράπεζα. Ζωντανόν Άγιο. Και στα σπίτια του καθώς τον είδε φορές που ήταν πήγε τότε το 53 που είχα στο μοναστήρι, το 52, το έβλεπα ζωντανό και έμενε μέσα ένα καλόγριο μέσα στο σπιτήριο που όμως έβλεπα όμως πώς ήταν η ερωτά του. Παρακολούσε πάντα ο Θεό και έλεγε τον Άγιο, Άγιο μου να φτάσει στο σπιτήριο σε εδώ, να μην σε δω όπως ήσουν Άγιος. Τη μορφή του γέροντο, του πατρό Νικοδήμου ή του πατρό Σεφημί που είχαμε ένα άλλο γέροντα, δεν ξέρω τον πατέρα τι. Λοιπόν, και έρχονταν στην πορεία του γέροντο, ή του πατρό Νικοδήμου ή του πατρό Σεφημίου. Και γίνεται στη μία η ώρα, όπω ήμουν στο ασκητήριο και έκανε την αγκυπνία, ξαφνικά μπαίνει μέσα ένα καλόγερο, σαν να πάρει ένα φίλο. Και έτσι ήταν ένα πολύ μεγάλο λαό. Σηκώθηκα, μου λέει, κάτσε πριν να πάρει. Δεν θα μου πει ποιο είναι το παιδί. Πήγα πολλέ φορέ, τα παιδιά μετά ο διάβολο, μα με παρουσίασε σκορπιού. Δεν γέννησε το ασκητήριο με σκορπιού. Ποτέ δεν είχα αποψιαστεί ότι ήταν ερημιά μέσα. Μέσα στις πέτρες έκανε αυτή την κανένα σκορπιό και τίποτα. Και καθόμουν μέχρι και λέω ότι ήταν υποσχετικό όλη η νύχτα την αγγελία. Το πρωί ερχόμουν στη Μονή και έκανα μια κουβέντα. Κούλα το ξέρω ότι ο πατέρας πήγε τη νύχτα εκεί. Τι ήταν το μόνο που πήγε ο πατέρας, η γέροντα ήταν τέλος. Λοιπόν, πήγε ένα καπέλα την ίδια εκεί πέρα και το περισκόμουν και δρούσα. Και παρουσίασε τις σκορπιούς. Θα πει όπως το προσευχόμουν τη νύχτα, κατά μία η ώρα, λέγω εκατομμύρια, εκατομμύρια σκορπιούς και να κάνουν ιστορία πάνω. Δεν πήγαμε τη θέση κανείς. Και εγώ έκανα το σημείο του τραγουδού, όπως είμαι γονατιστός. Έκανα το σημείο του τραγουδού γύρω-γύρω και έλεγα από εκεί μέχρι εκεί να έρθετε, αλλά από το σταυρό και εδώ να μην περνάτε, να με κοιμήσετε. Αυτοί περνούσαν εκατομμύρια σκορπιοί και έλεγα, μα δεν είναι τέτοιο σκορπιό, ήταν ο Σατανάς, έκανε ο διάβολος, για να το ρίξει να μην ξαναπάω στο αστυνομικό. Όπως και θυμόμουν που διάβαζε ένα βίο έλεγχο του ασκητού, ότι παρουσίασε σκορπιούς και φύγε μέσα στο ασκητήριό του για να φύγει. Εκείνος υπέμεινε εκεί πέρα, έδινε τις Σατανάδες. Δεν σου λέω σαν του έφερε δαίμονες. Τα θαύματα με το Αγίου πάρα πολλά και εύχομαι χάρη να είπαν μαζί σας, τα συνεισίνα σε βοήθεια χάρη του Οσίου, σήμερα η Αγία Πόρτα του Κυρίου και τα άγια δίψαν του Αγίου να σας χαρίσουν υγεία, χάρη και ευλογία. Ένα το Αγίο Κύριε Σεδόρα, μου ευχαριστούμε την αγάπη σας και διόλα ευχαριστούμε, άγια να υπάρχουν μπροστά και βοηθό σας. Στα παιδιά, στα γονάκια σας και στον αγαπητό κύριο Μανώλη να δίνει υγεία και ευχαριστούμε την αγάπη σας, τις θυσίες που κάνετε, τις δωρεές σας και τα πάντα. Και εμείς θα ευχόμαστε πάντοτε όσο θα την προσκύνοντα αυτή τη ζωή να παρακαλώ πάντων όσοι μας χαρίζει την υγεία και την ευλογία και την μακροημέρευση. Καθώς και στα γονάκια σας, στα καλά παιδάκια, με την ευλογία τα έχουν πρόοδο, χαρά και ευλογία από τον Άγιο.
και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 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 Αμήν.
Thank you.
Χαίρεστε ρόντις πίστεως εσμάς, χαίρε λαμπρόντις χάρη
Χριστό ημών αδελφό Χριστό. Thank you.
Σήμερα λειτουργούν στου Αγίου Αναργύρου και φώναζε στα ονόματα όπω φωνάζουμε τα ζωντανά του συγχυσμένου. Ερχόταν όλοι και παίρνουν μερίδα του. Παίρνουν μερίδα σου και φεύγανε. Περίμενα και εγώ παιδί μου, αλλά δεν με έδωσε. Όχι ότι δεν είσαι εδώ, αλλά με ξέχασε. Είπε στη μητέρα σου, ακούτε, είπε ότι τη μητέρα μα δημιουργό τελευταία. Νομίζω του άλλου εγώ, του ξένου και του γνωστού. Και ερχόταν παιδί μου, όλοι όσο ονόματα φώναζε παιδί μου, ερχόταν και ήταν παρόν, πεζάει παιδί μου και φεύγανε. Πού το μυαλό των ανθρώπων να χωρέσει αυτό το γνωρίζω το Άγιο. Είμαι μας αυτό και το μυαλό. Και τώρα το παιδί μου λέει, δώσε ο Θεός πώς να δώσει. Δώσε πολύ. Δώσε μερίδα άνθρωπα για να δώσω. Γιατί μην μου λέγουν τίποτα. Ο κύριος Νίκος της Σταυρούλα είναι στην Αθήνα. Στο σπίτι του μπορεί και στην εκκλησία τη στιγμή εκείνη. Μπορεί να είναι και στη δουλειά του, στο γραφείο του. Όμως, τι μου βγάζει από τον πολιτικό δεν με αρκελέω. Είναι στους Νικολάου Σταυρούλα, τον Ντάκο Κωνσταντίνο, Θεοδόρου, τον Κατερίνη, το θείο του, του γονεί του. Αυτά όλα, αυτές οι μερίδες όλες, παίρνει άγγελος χείλη στην Αιγύνη, πάει στον χρόνο της χάρης του Αθώνου του Θεού και βλέπει ότι από τη γη βρέονται και παρακαλούν τον Θεό και τους δόντους και τους νεότες. Είναι η βοήθεια. Η ευλογία είναι και βοήθεια του Θεού. Όταν βλέπεις ένας και έχει καρκίνο, κάπου σε ένα μέρος του σώματός του και σου λέει ότι σταύρωσε, με συγχωρείτε, και λόγουν να πεις μακριά, για να πας να αγγίξεις το μέρος του ανθρώπου, αλλά και λόγω να πεις, μια προσευχή να πεις, Άγιε μου Δαβίδ, βοήθησε το, πάρε τον Μανώλη, τον Γιάννη, τον Κώστο, να λέει, βοήθεια το. Άγιε, ο επίρνες χρόνος του Πατέρα Έξοδο, βοήθεια να ευλογήσεις. Παρόν είναι οι Άγιοι. Ο άλλος ήταν στην Αφρική, άρρωστος ένας αδερφός, και ο άλλος ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και είδε ότι είμαι ο θάνατος, ψυχοραγούς. Και ο αδερφός τώρα στην Κωνσταντινούπολη έκανε στην Παναγία, στο εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, έκανε λειτουργία και αυτοκρασία τη νύχτα για τον αδερφό του. Και τη στιγμή την που έκανε τη λειτουργία, επισκίασε η χάρη της Παναγίας, τον αδερφό του, και στην Αφρική, έγινε τελείως καλά. Και είπαν και την ημέρα και την ώρα. Εδώ ο κύριος Παπα-Νικολάου, ξέρεις τον κύριο Παπα-Νικολάου. Αυτόν τον καθηγητή που ήταν. Είναι τον κύριο Τάσο. Παίρνει τηλέφωνο πριν 5-6 χρόνια και λέει: Πάτερ Ιάκωβε, λέει, ξέρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μια προσευχή στον Άγιο Δαβίδ. Στο επιχειρητού μου ο αδερφός λέει: Πάει στην Αγγλία. Και είπαν οι γιατροί από την Αθήνα: Λέει, ας πάρει μαζί και το φέρετρο, θα είναι πεθαμένο. Μην πάτε στην Αγγλία, θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά πάρε και το φέρετρο μαζί, θα είναι πεθαμένο. Είπαν οι γιατροί στην Αθήνα. Εκείνος όμως πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα. Δηλαδή ο αδερφός του, ο επιθεωρητής, να πήρε αυτό και στον κύριο Τάσο. Λέει και Τάσο μου, λέει, είπες για αυτόν τον Άγιο πολύ θαυματικό. Δεν και στο Άγιο να κάνει μια προσευχή, λέει, για τον αδερφό μου. Το κύριε Τάσο, πώς το λέει το όνομά του. Πάτερ μου λέει, δεν το θυμάμαι το όνομά, δεν το ξέρω το όνομά του, λέει, αλλά καλά κύριε Νίκο. Του λέω, καλά, καλά Τάσο μου, λέω, φτάνει. Πάλι πάνω στο Άγιο, δεν κάνετε προσευχή, τι λες. Άγιε μου Δαβίδο, το επιθεωρητού να αδερφό από την Αθήνα. Του τον πήρε τηλέφωνο προ 5 λεπτά, ξέρεις ποιος είναι. Και του λεπιστιάσει και πήρε και το φέρνει το μαζί του. Να γυρίσει υγιέστατος και καλά στο σπίτι του. Πηγαίνει στην Αγγλία
τον βάζουν μέσα στα μηχανιά, τον κοιτάζουν άνθρωπο, ούτε καρκίνο ούτε τίποτα. Ήρθαν το φέρτορ στη θάλασσα και ήρθε, λέει, πάτερ μου, λέει, σαν τουρίστας με το σακάκι στο χέρι. Λοιπόν, δεν γίνονται θαύματα. Ήταν από την Αμερική, έλεγε χθες η κυρία Βιολέτα, που λέει, που είχε με τον Θοδωράκη, αυτό το... Ήταν η κυρία Βιολέτα. Δεν κυρία Βιολέτα, καημένη. Λοιπόν, και λέει τώρα αυτή η γυναίκα, πάτε μου, λέει, η αδερφή μου, λέει, σε έδωσα λίγο αντίδερο. Έλα για να κοιτάς, έλα, κάτσε για να κοιτάς. Και πάτε μου, λέει, της είπα για τον Μοναστήριο του Οσίου Δαβίδ. Πάτε μου, λέει, ευλογημένη οικογένεια η αδερφή μου. Είχε μια μοναχοκόρη, λέει, μια κοπέλα, την πάντρεψε, με τρία παιδάκια, έφυγε στην ηλικία, ξαφνικά έπεσε στην κοπέλα μια κρίση. Την πάρει στον γιατρό, λέει, για το νοσοκομείο γρήγορα. Την πάρει στο νοσοκομείο, λέει, θα την ανοίξουμε αμέσως. Τα έντερα της μέσα είναι όλο καρκίνο. Και πρέπει να τα καθαρίσουμε. Λέει ένας Αμερικάνος γιατρός. Για να καθαρίσουμε, λέει, να καθαρίσουμε. Είναι όλο γεμάτη καρκίνο. Α, την κλείσουμε, την αφήσουμε. Α, και ο ρυθμός θα πεθάνει. Γιατί ήταν καλός χριστιανός, λέει. Καλός χριστιανός ένας Ελληνάς και λέει, τι είναι, λέει, γιατρέ μου, λέει, την αφήσουμε να πεθάνει. Είναι αυτή, έχει πίστη αυτή η κοπέλα, στο Θεό, λέει. Και εγώ ζω, λέει, θα την βοηθήσει ο Θεός και ο Άγιος Δαβίδ. Ό,τι μπορούμε να τα καθαρίσουμε εμείς, λέει, κάνουμε την προσευχή μας, θέλουμε και λίγο αγιασμό τη γυναίκα και ό,τι πει ο Θεός. Ό,τι θαύμα της γίνεται, κάναμε όπως πει, καθαρίσαμε, άνοιξε αγιασμό. Και λέει, γράφει τώρα λοιπόν, έχω πάτρο πίστη στο μεγαλοδύναμο Θεό, λέει η μάνα της. Λόγω φτάσαμε, πάτερ μου, είμαστε φτωχοί άνθρωποι, δεν είχαμε ψωμάκι να πάμε. Πάτερ μου, λέει, δόξα τω Θεώ, πάτερ μου, όλο το καθένα μας έδωσε ο Θεός, αλλά και όσοι εδώ ήμουν πολύ θαυματουργός Άγιος, όπως μας είπε, λέει, η αδελφή μου, η Βιολέτα του Λιόλι. Λοιπόν, και λέει ότι, πάτερ μου, τι να σας πω, έχουμε πολύ ευλάβεια και πολύ πίστη στο μεγαλοδύναμο Θεό, στην Παναγία μας και στον Όσιο Δαβίδ, που υπερεγείται. Πάτερ Ιάκωβε, πρώτον, παρακαλώ τον Όσιο Δαβίδ, λέει η μητέρα, και δεύτερον, παρακαλώ τον πατήρ Ιάκωβο. Πέστε στον Άγιο Δαβίδ, πάτερ μου, για την κόρη μου. Τη λένε Μαρία. Κόρη μου, γράψε τις γραμματικές στον πατέρα Ιάκωβο. Γράφει η κοπέλα τα γράμματα. Δεν δώσει η κυρία Βιολέτα. Και λέει, πάτερ μου, σου στέλνω ένα δωράκι, κάτι. Δεν έγραφε τι είχε μέσα. Τα είδε. Ευλογιστεί ο Θεός ευλόγησον την πρόση και την πόθη του. Ότι Άγιος υπάρχει νύχτα. Αμήν. 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 Thank you.
κύριε Αλέξιο στη Θεσσαλονίκη και αυτό δεν το έκανε. Μα δεν έκανε πολλά πολλά φαγητά. Και όσο πιο καλή είναι η Ιδρωτή, τόσο πιο καλό. Δεν έκανε γιατί, κύριε Μανώλη. Πάρει και από εδώ, λέω πάλι. Πού βρίσκω εγώ, πώς θα πάω σε αυτό το σπίτι, λέω και πέρα στο ξέρω χωριό αυτό, πώς θα πάω εγώ να κατοικήσω, να μάθω και τα κατατόπια του τόπου αυτού. Σε ξέρω χωριό, λέω, σε ένα σπίτι, πώς θα τα λέω το σπίτι. Μήπως είχατε σκεφτεί τίποτα. Όχι, δεν είχα σκεφτεί, μα δεν είχα σκεφτεί. Μέρα έχει δουλειά, καλά. Νομίζω τώρα πως βρίσκομαι και έξω από το σπιτάκι μας. Έφυγε η μητέρα μου. Πάρει πρόσφυλλο, πάρει στους λόγους σου, πάρει ξένη κατοικία που πάνε να αλλάξουν. Πού ήσασταν με ποινή. Πέντε μένει μέσα. Ταινία, αντιγράφει και όλους. Όχι, που σηκώρες ότι λέει ο πατεριάκος ότι ο πεθάνει. Να άμα δεν βέβαια ο Θεός, να είναι το όνειρο. Δεν είναι πέφτουν από αεροπλάνο. Σκοτώνονται όλοι. Σημαίνει. Αυτό δηλαδή είναι κάτι. Πώς είναι αυτό το πράγμα. Πάντα εγώ είχα μάθει που μου πείτε κάτι. Όνειρον είδα. Στον άγγελο μου το είπα. Ο άγγελος μου στο Χριστό. Διαλύσετε καλό. Εσείς μου το μάθετε και το λέω και εγώ παρακάτω. Το είπατε και εγώ. Το είπα και την κυρία Σιδώρα. Όνειρον είδα. Όποιος κάνει το σταυρό του, όποιος κάνει το σταυρό του, λόγχι έχει στο πλευρό του. Μα έχει εναντίον του σατανά, λόγχι εναντίον του διαβόλου. Εμείς λέμε όπλον έχει στο πλευρό του. Η μητέρα μας μάθε πως ευχές, μας μάθε πως προσευχόμαστε. Μετά με τις βετάνες και το Πάσχα, έρχονται με παπάς από το άλλο χωριό, κάθε δεύτερη χρονιά μας κάνει πάρκετε και
ιδέα μου έμαθα να κάνω μετάφραση, που δεν θα είναι σκαφέ, δεν θα είναι. Εγώ πολύ καθηγικά βλέπω στο μύθο μου να λέω το Πάτερ Ρημών. Δηλαδή κάτι συμβαίνει, κάτι αυτό που λέει το Πάτερ Ρημών. Καλό είναι αυτό. Συνέχεια, προσευχή σαν ήταν. Πολύ καθηγικά αυτό το πράγμα. Πώς εμείς εσύ είστε, τι σαν ήταν για το μου είπε η πατρίδα μου ότι σας έλεγε την τέρα σας, μου έλεγε κανέναν άλλο που ήταν μικρός, σας έλεγε να λέτε μόνο σας, με στον άγγελο σας, που ήταν ο φύλακας άγγελος. Όνειρον είδα, στον άγγελο μου το είπα, ο άγγελος μου στον Χριστό, το διαλύσει σε καλό. Ναι, ναι. Μητέρα, πού είσαι ο παιδάκι μου, πού είσαι ο παιδάκι μου. Είμαι μητέρα, ξέρετε, το τάδε μέρος, εκεί η μητέρα ήταν κάτι ερήπια, ήταν μια παλιά εκκλησία, ήταν μητέρα. Το Χριστό με την σημαία, όπως είναι η Ανάσταση. Ανάσταση του. Ναι. Και μητέρα να πάω να σκάψω καλή μητέρα εκεί μέσα. Είναι μητέρα παλιά φωνάρια, έχει μητέρα και πέρα παλιά τενέτια και μαρμαρένια κολόνα. Είχε μόνο εκκλησίες, όλο φωνάρια και τενέτια σε ορισμένα σημεία. Ήταν εικόνες εκεί, ήταν εκκλησίες παλιές. Και λέει, όχι παιδάκι μου, ήθελα σιγουριά να σκάψει ο Θεός. Να πας πέρα σε παλιά εκκλησία, που δεν είναι μεγάλη λειτουργία, υπάρχει παιδί μου οι άγιοι και λειτουργούν. Θα πας που πάρει και εσύ μου, έλεγε η μητέρα μου, πας να σκάψεις, πάμε τα παιδιά μου, θα σκάψω. Πατριάκος σου βάδανε, περάσαμε στην Αγιώ στην Δερβαίνη Πατριάκο, σήμερα και με έπιασε το κεφάλι μου, σε κρυσά την εμπειρίες. Τύπος, τόσο χοντρός και μπήκαν μέσα και είχαν το κουτί που είχαν αυτά που ρίχναν τα κρύματα και πήγε με Κυριάκο με το σπίτι και κάμασε. Και ανοίξε μια τρύπα τέτοια. Να βγάλω το κουτί. Μα τείχος περίπου, ολόκληρος τείχος. Ρίξουμε τον τείχο. Τον τείχο τον ρίξουμε. Εδώ, μετά το Προκόπη που πάμε που είναι κλειστό γραμμένο, είναι κρυσάκι. Αυτό μου τον είχα το κλειστό. Όπως πάμε στο αριστερό μας. Λοιπόν, εκεί είχε στο παράθυρο, είχε το κουτί που είναι κρύματα μέσα, δεν ξέρω τι. Και δεν μπορούσα να το βγάλω διαφορετικά. Και τον τείχο, ενώ με πέτρα χτιστός ο τείχος, όχι με τούβλο και με αυτά. Σπάσανε τον τοίχο εκεί πέρα και ανοίξαν μια τρύπα τέτοια για να βγάλουν το κουτί. Λοιπόν, μητέρα είδα ένα όνειρο. Ήταν κομμένο πίσω που το είδα. Ήταν τάδια χρυσία και δόκιμο. Κομμένο. Πάσε να το κάνεις τα πρόσωπα, να κάνεις και τρεις μετάλλες. Να θυμίσεις και τις πέτρες που είναι Αγίας Βέσπα. Και γιώνα το άγχο λειτουργία καμιά φορά. Να κάνουμε λίγο τρεις χρυσίες. Γιώνα την λειτουργία. Και η μητέρα είδα ένα όνειρο και ήμουν εκεί. Έλεγε η μητέρα, πώς να βλέπεις το όνειρο αυτό το πρωί, να ανήβεσαι παιδάκι μου. Κάνεις, στέγεις προς ανατολάς και κάνεις το Θεό του. Τις φορές. Ναι. Και λες του Βασιλεύου. Κουράνε, αν λες το Παναγίο Τριά, στον Πάτερ ημών. Τώρα λες του πιστεύω που είσαι γραμματισμένο παιδάκι. Και να λες παιδάκι μου, όνειρο είδα στον άγγελό μου το είπα. Και ο άγγελός μου στον Χριστό να το διαλύσει σε καλό. Αυτό ήταν. Έλεγε ότι η μητέρα, όταν η μητέρα βλέπω κανένα φάντασμα, η μητέρα είπε, άκουσε παιδάκι μου. Ξέρετε, καλή μητέρα, όταν ήμουν 15 χρονών, λέω, η μητέρα μου περνούσε από μια ρεματιά μέσα. Από μια ρεματιά περνούσε τον νύχτα με τον πατέρα μου, βλέπω ένα μπόλακα. Μπόλακα. Δεν ήταν καμένο. Λοιπόν, ήταν εκεί πέρα. Άντως ήταν ένας κύκλος. Και στον κύκλο μέσα ένας, σαν δράκος ήταν, ήταν μαύρος και τα μάτια του ήταν σπίτις. Και μπορούσαν εμείς πάνω από τον δρόμο, λοιπόν τον πατέρα ήταν ένας γόλακας, το λέω τον γόλακας, αυτό ήταν εξωτικό. Λοιπόν, κάνει ακόμα το σταυρό σου, λοιπόν, και απέναντι την έξω τον Γιάννης Δημήτρης, απέναντι το κρυσάκι, πέφτει, πες το, πες Ιακουβάκι μου, το Αγίου Δημήτρη, το τροπάριο, είπα εγώ, μεγανέβαλα της Κεντίνης, λοιπόν, και έλεγε μήνυα, έλεγε ο πατέρας μου, παιδάκι μου, κοίταξα να σου σταυρό σου. Σε αυτό όμως το σημείο πραγματικά δεν ήταν κουτσουρό, αλλά όταν πέρασε την άλλη μέρα εγώ, δεν ήταν κουτσουρό, τίποτε. Ή κουτσούμπια μέρα, τι ήταν αυτά τα κουτσούμπια που είχε, ήταν τα μαύρο φρουρκόλα στα μάτια, ήταν μεγάλα ζεκαρίδια και πέρασαν φλόγες. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
τον δίνατε βούνε ή ετοιμάσετε τράπεζα το λόγο αυτού. Για τούτο ύψε ο Κύριος ανεπάλλη του και πήρα νύχτεν Ιακώ και οργή ανέβησαν στο ήλιο. Ότι ούτε επίσησαν τον Θεό που δεν ήλπισαν στον Κύριο να πούν. Και ένα κύριο τον εφέλες υπεράνθεν τους τεχείρας του ουρανού. Εξ αποστήλας η βοήθεια εξ Αγίου και εξιού να την αγαπηθεί. Πας της Ιησούς του τον Ρωβεστόν, πάπτωμά σου διανά του. Δόησε Κύριος κατά βραδία σου και πάσα την Ιησού του. Αγαλιασόμεθα και το σωτηρίο σου και το όνομα του Κυρίου Θεού ημών να καλύψεις όμως. Κυρώσε Κύριος πάντα τα δήματά σου. Θεία σου Κύριος πάντα. Και επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου με την αστία σωτηρία της δεξιάς. Εξ αυτούς νότων εν τες περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπο να αυτούν. Υψώ ότι την Κύριε δυνάμη σου. Πάσα με και ψωμί με την αστία σου. Δόξα αυτού και γιώτη γιώτη. Και αν είχε αίκη σου ένας τον όνομα μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα ο Θεός σου. Κύριε Ραΐσον, Κύριε Ραΐσον, Κύριε Ραΐσον. Ο Θεός εμπρόσθετ μην ατύχει καταληκτές μου. Ακράν από τις εταιρείες μη λόγοι των θεραπευμάτων μου. Ο Θεός μου επιτρέψει με ημέρα. Και νικός και ελπισάνει ανεμείς, ιδέα να γύρω κατοικείς ο έτενος του Ισραήλ επισήχησαν οι πατέρες ημών ήρθαν και ρίξαν. Μάτων και πάση αρκώ των θάνατων καταργήσεων δε διάβολων καταπατήσεω και ζωή των κόσμων του περισσόμενο. Αυτό κύριε Ανάποψο και συγχώρησε την ισχύ μου και μηχανή του Θεού Ιακώβου, Ιερομονάχου, αδελφού και εσύ του Βήμου Ναι. Κοιτάξτε να φτύνουν το φωτεινό εν το βοχλό εν το που ανεψήφισε με τα πέδρα, πάσα ότι είναι λύπη και στεναγμό. Παραμάτι με το παραστό παραχθένε λόγου ή έργου ή διεκδίκηση ούτε στην άνθρωπο και στην η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στην αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Κυρίου δε υπόμε, η Ανάσταση, η ζωή και η μακρύ ανάποψη τη ψυχή του και κειμένου του Θεού Ιακώβου, του Αδελφού και συντριβούμενου Θεού Σιμών και στην δόξα να παίρνουν στον άνθρωπο του Πατρί και του Παναγίου. Και σε τις μέρες αυτών, εγώ δε Κύριε ελπιώ έπεισε, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και οίκαιος Ρώμας των αιώνων, αμήν, αλληλούια. Ελέησόν με ο Θεός, ότι κατεπατησέ με άνθρωπος όλη την ημέραν πόλεμον εκλείψέ με. Κατεπατησάν με εχθροί μου όλη την ημέραν ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπεσε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου και επί το Θεό ήλπισα ού φοβηθήσω με την πίση μου σάρξ. Όλη την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσατε ο κατεμού πάντες τη διαλογισμή αυτών εις κακών. Παρικήκουσε και κατακρύψουν αυτή την φέρω να μου φυλάξουν σε καθάπρο υπέμεναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσοι αυτούς εν αργή λαούς κατατάξει ο Θεός. Την ζωή μου εξηγηλάς, έτου τα δακρυά μου ενώπιόν μου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψει νε εχθροί μου εις τα οφείσω. Εν η άλλη μέρα επί καλωσεμέσαι ειδού έγνονται Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίου ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με την πίση μου άνθρωπος εν εμεί ο Θεός ευχέ. Ας αποδώσω εν εσέως ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος του ευαρεστήσε ενώπιον Κυρίου εν φωτιζόν. Ελέησόν με ο Θεός ελέησόν ότι επί σύ πέπει την ψυχή μου. God.
ζωή η μακαρή ανάπαυση και κρυμμένου σου Ιακώβου Ιερμονάχου, αδερφού και σύντροφου γενωμένου και καθηγουμένου της Ιεράμονης Στάφης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναφέρομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίρη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
φυτίν του τουλουστού, σώτερον άπαυσο. Εκείν τα ούνας πόρος κύσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχήν του τουλουστού. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άπατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκ έστι η προσωποληψία παρασύγη. Πάση γαρ ανθρώπης των κοινών του Ιού έταξας χρέος του όρου χειροτέντας. Διώσε οικεθεύομεν Κύριε ο Θεός ημών, τον δούλον σου, Ιάκωβον γερομόναχο, αδελφών, συνειδουργών, πατέρα, καθηγούμενο ημών. Τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα εν κόρτης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβου και Κύριος. Ούτε νεκρόν και ζώντων την εκκλησία ανέχουν σ' αθάνατο βασιλεύει και Αναστάσεως νεκρόν Χριστόν του αληθινών Θεούς. Τες πρεσβείες της παραθράτου και παραμόμου Αγίας Εκκλησίων, των Αγίων ενδόξων και πανευτήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβου, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου και Σφαϊμέου και Πάντων των Αγίων και την ψυχή του εξημών μετά σκάμπρος Ιούδου αυτού και Ιακώβου Ιερομονάου, πατρός, αδελφού, λειτουργού και σαν πληθυμένου. Εν σκηνές δικαίουσα, εν κόλτης Αβραάμ αναπάθειου και με τα δικαίων συναρτήσει, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήσε. Αιωνία γυμνήτη, αιωνία γυμνήτη, αιωνία αυτοδυμνήτη, πάλι μαζί μας. Γιατί ουκ έστι της δούλης του Θεού θάνατος. Και το γνωρίζουμε και το ζήσαμε όλοι, ότι ο γέροντας ήταν άνθρωπος του Θεού. Ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε είναι ο καταβάς Ισάβιν και τα σωδήνας λύσας των πεπεδημένων. Και αυτός ο Θεός, ο καταβάς Ισάβιν, είναι εκείνος που ανάγει όλους όσους δια του Ιησού Χριστού κατήλθαν εις τον θάνατο. Το τέλος του γέροντα είναι τέλος με την έννοια όχι του τέρματος, αλλά με την έννοια της ολοκλήρωσης. Ο γέροντας ετελειώθη, ολοκληρώθηκε, η ζωή αυτού εντάχθηκε μέσα στη ζωή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτό είναι το τέλος το πραγματικό του ανθρώπου, η μετοχή στη ζωή του εν τριάδη Θεού. Ο γέροντας, έχοντας για μια ακόμη φορά κοινωνήσει, έχοντας το Χριστό κατοικούντα εν την καρδία αυτού και μένοντα, έδωσε την οριστική και τη μεγάλη μάχη της ζωής του.
τη μάχη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Κατέβηκε στο θάνατο έχοντας μέσα του το Χριστό. Γι' αυτό και ο θάνατός του νικάει το θάνατο. Με το θάνατό του πατά τον θάνατο όπως ο Χριστός. Και μπορούμε να πούμε το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου και για τον Γέροντα. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άφη τον οίκος. Ο Χριστός ανέστη και ο Γέροντας μετέχει της αναστημένης ζωής του Χριστού, αφού αυτός ήταν ο αγώνας, ο σκοπός, ο πόθος, η λαχτάρα, το νόημα μιας ζωής ολόκληρης. Η θέωση, η μετοχή στη ζωή του Θεού. Άλλωστε, καθώς τον είδαμε χτες να αναπαύεται όπως αναπαυόταν, δεν είχαμε την αίσθηση ενός νεκρού, αλλά την αίσθηση ενός νικητή, που τώρα απολαμβάνει πάνω στο θρόνο του καθισμένος τη νίκη του, τη δόξα του. Θα συνεχίσει να είναι μαζί μας εν εταίρα μορφή πάντοτε. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει από τον τόπο τον οποίον τόσον ηγάπησε και στον οποίον έζησε και θα ζει μέχρι της κοινής Αναστάσεως. Αναμφισβήτητα, ο ανθρώπινος αποχωρισμός προκαλεί πόνο και οδύνη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είμαστε ακόμα άνθρωποι περικείμενοι ασθένεια. Ακόμα οι οφθαλμοί της ψυχής μας δεν έχουν καθαρθεί σαν τους δικούς του, που μπορούσε να βλέπει και να συνομιλεί με τον Όσιο Δαβίδ, για να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο αισθητή την παρουσία του. Όμως ο δρόμος που εκείνος άνοιξε είναι ο δρόμος που κι εμείς καλούμε θα αναπαντήσουμε. Ο δρόμος του αγώνα και για τη δική μας τη θέωση, για τη δική μας τη ζωή, στη ζωή της Αγίας Τριάδος, ώστε κοινωνώντας στο Χριστό να κοινωνούμε και σε Εκείνον και να χαιρόμεθα όλοι μέσα στη ζωή του Θεού. Όσοι τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε, η παρουσία του αποτελεί μια έντονη και ανεξίτηλη σφραγίδα μέσα στη ζωή μας. Ευλογούμε το όνομα του εν τριάδη προσκυνητού Θεού μας, γιατί στις μέρες μας μας χάρισε έναν τέτοιον Άγιο άνθρωπο ανάμεσά μας. Ευγνωμονούμε εκ βάθους καρδίας τον Γέροντα για το ότι υπήρχε για μας, για αυτό που ήταν για μας και για αυτό που θα συνεχίσει να είναι για όλους μας. Και δοξάζουμε τον Κύριό μας, ο οποίος μας χαρίζει τελικά μέσα από το θάνατο τη ζωή, μέσα από τον πόνο τη χαρά, μέσα από την οδύνη τη γλυκύτητα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η δωρεά του Χριστού. Ευλογητός λοιπόν ο Θεός ημών, πάντων θέλετε.